Σαν σήμερα το 1800, εν ώψη της καινούργιας χρονιάς, θα γεννηθεί ο Charles Goodyear, ελληνιστή Κάρολος Καλόχρονονάχης που εφήβρες το ελαστικό. Το 1809 επίσης θα γεννηθεί ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός Πρωθυπουργός και Φιλέλληνας. Προς τιμήν του, ο σε Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο μας φέρουν το όνομά του. Κάναμε τον Gladstone Gladstone, όπως υποθέτω κάναμε το Chair Chaira. Αυτά τα συναρπαστικά, πρόημα Greeklish. Το 1890 η 7η ύλη υπηκού των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώνει 400 άνδρες και γυναικόπαιδα στην τοποθεσία Wooden Neck Creek. Είναι η τελευταία μεγάλη μάχη Ινδιάνων και Αμερικανικών δυνάμεων κατά την οποία σκοτώνεται και ο αρχηγός των Σιού Μεγάλο Πόδι, όνομα το οποίο το πήρε επειδή είχε μικρά χέρια και έτσι μοιραία τα παπούτσια του έμοιαζαν συγκριτικά με τα χέρια του σαν φέρετρα μικρών ζώων. Δεν το είδε να έρχεται αρκετά eh. Σαν σήμερα το 1891 ο Τόμα Έντισον παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνία για το ασύρματο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε δηλαδή τα ραδιόφωνα ήταν ενσύρματα, διότι αυτό θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα στο να πει ο εκφωνητή από όπου και αν μα ακούτε. Στι 29 Δεκεμβρίου του 1916 θα γεννηθεί η Μέρη Αρώνη, Ελληνίδα κυρίω θεατρική ηθοποιό, για αρκετά έτη πρωταγωνίστρια Κυρίω του Εθνικού Θεάτρου. Την ίδια μέρα θα γεννηθεί επίση ο Γκριγόρι Ρασπούτιν, Ρώσο μυστικιστή μοναχό, ο οποίο έμεινε στην ιστορία για το μέγεθο τη επίδρασή του στο αυτοκρατορικό ζεύγο του Νικολάου και τη Αλεξάνδρα. Και όχι μόνο. Το 1924 εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη ο Πίτερ Παν με την ομώνυμη βουβή ταινία του Χέρμπερτ Μπρένον. Με τον Πίτερ Παν είναι οκ, okay. δεν πειράζει να είναι βουβή ταινία. Στα musical δεν βολεύει ιδιαίτερα. Σαν σήμερα το 1951, η Επιτροπή Ατομική Ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώνει ότι άρχισε την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση ατομική ενέργεια. Μάλλον επειδή εκείνο το project με την ανατίναξη ιαπωνικών πόλεων με ατομική ενέργεια δεν στάθηκε και πολύ λαοφιλέ. Μην πάει χαμένη η ατομική ενέργεια τώρα που τη βρήκαμε. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο βοήθημα ακοής που βασίζεται σε έναν κρυσταλλικό πολλαπλασιαστή, κοινός τρανζίστορ, τα οποία μοσκοπουλήθηκαν στου θεατέ του Πίτερ Παν που είπαμε πιο πάνω, διότι όπως είπαμε επίση, η ταινία ήταν βουβή αλλά εκείνοι δεν το ήξεραν. Σαν σήμερα το 1958 ιδρύεται ο ΟΠΑΠ με το βασιλικό διάταγμα 20. Δεν ξέρω τι είναι το 20, αλλά βασιλικό διάταγμα είναι δύσκολα να είναι κάτι καλό. Στι 29 Δεκεμβρίου του 1998, μετά τι έντονε αντιδράσει τη Άγκυρα, η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζουν να εγκαταστήσουν στην Κρήτη του ρωσική κατασκευή αντιβαλλιστικού πυράβλου S300. Του αγοράσαμε και του φυλάξαμε, όπω είχε κάνει η μάνα μου με τα τη. Τα αγόρασε πανάκριβα και ακόμα στο πατάλι βρίσκονται αχρησιμοποιητά. Το 2006 θα φύγει από τη ζωή ο Μάριος Πλωρίτης, Έλληνας διανοούμενος, δημοσιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, λογοτέχνης και σκηνοθέτης. Σαν σήμερα το 2013, ο Μίκαλ Σουμάχερ τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι καθώς κάνει σκι στις Γαλλικές Άλπεις στο θέρετρο του Μεριμπέλ. Αυτά τα ολίγα και σήμερα κροατή μου, μέχρι τα αυριανά ολίγα να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ που αύριο θα ανακαλύψεις την ασύρματη μορφή κάποιας χρήσιμης συσκευής, μόνο διά σου, διότι δεν απέμειναν και πολλά ενσύρματα πια, ίσως προλαβαίνεις το σύρματο πλέγμα. Χαχα, καταπληκτικό αστείο, μπράβο.